Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Κοντά σας και σήμερα με καθαρή ματιά. Εδώ να συζητήσουμε θέματα, ζητήματα που αφορούν όλους μας και θέματα τα οποία βάζετε κι εσείς με μηνύματα μέσα από το σπίτι σας. Κοντά μας σήμερα είναι η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, η κυρία Κατερίνα Ζωγράφου, η οποία πρόσφατα ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα. Η κυρία Ζωγράφου, καλώς μας ήρθατε. Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να συνομιλήσουμε με τους πολίτες της Χαλκιδικής. Να είστε καλά. Γρήγορο, αλλά όχι αναπάντεχο, κυρία Ζωγράφου. Μετά την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων, όπου είδαμε ότι ο κύριος Γιάννης Γιώργος ήταν συμπεριλαμβανόταν μέσα σε αυτό, ήρθε η παρέτηση και αμέσως μετά ο Περιφερειάρχης, ο Απόστολος της Κώστας, όρισε εσάς ως Αντιπεριφερειάρχη της Χαλκιδικής. Πώς είναι η θέση αυτή, τα νέα σας καθήκοντα, πέστε μας. Ήταν οι πρώτες μέρες. Ναι. Πραγματικά, το πρώτο που κατάλαβα είναι το πόσο σημαντική είναι η εμπειρία την οποία είχα αποκομίσει στα 9 χρόνια πορείας μου στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Διότι εδώ καλούμαστε από την πρώτη στιγμή να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που προκύπτουν της καθημερινότητας. Επομένως, μπορώ να τολμήσω να πω ότι χωρίς άγχος δέχθηκα με χαρά και με αίσθημα ευθύνης βέβαια τον ορισμό από τον Περιφερειάρχη μας, κ. Τζιτζικώστα. Και προχωράμε μέχρι τέλος του χρόνου, 31 Δωδεκάτου, που έχει οριστεί η θητεία μας. Μεσολαβούν βέβαια οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στις οποίες δηλώνω παρούσα και πάλι. Βέβαια, αρκετά τα χρόνια, και γιατί είστε μια γυναίκα, νέα γυναίκα στην αυτοδιοίκηση, αλλά και πολύ μεγάλο το βιογραφικό, πολύ μεγάλη συμμετοχή που έχετε σε φορείς και επιτροπές, ένα τεράστιο βιογραφικό, το οποίο όταν το είδα, πραγματικά είπα ότι ο χρόνος πώς είναι, για να ασχοληθείτε με όλα αυτά τα οποία πραγματικά, ο φόρτος εργασίας είναι πολύ υψηλός, γιατί μην ξεχνάτε ότι ταυτόχρονα πρέπει να ασκούμε και επάγγελμα, έχουμε και την οικογένεια, αλλά και οι αρμοδιότητες, οι σχετικές που ήμουν έως τώρα ορισμένοι από τον Περιφερειάρχη, ήταν πολλαπλές. Είχαμε την Επιτροπή Ανάπτυξης, και όπου εκεί διαχειριστήκαμε όλα τα περιβαλλοντικά θέματα και τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, αλλά όχι μόνο, και όλης της περιφέρειας. Στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής, στην Οικονομική Επιτροπή, που είναι το πιο σημαντικό όργανο της περιφέρειας, σε δίκτυα σχετικά πανευρωπαϊκής εμβέλειας, κυρίως του πρωτογενή τομέα και των τροφίμων, και σε μία σειρά ακόμη αρμοδιότητες και επιτροπές όπου σχετίζονται, όπου συμμετέχει η περιφέρεια. Αυτό βέβαια συμβαίνει διότι πραγματικά η συμμετοχή ή η διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων από τρία και μόνο πρόσωπα, οι έδρες στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής είναι τέσσερις. Η διοίκηση συνήθως καταλαμβάνει τις τρεις. Ο ένας ορίζεται αντιπεριφερειάρχης, επομένως οι άλλοι δύο πρέπει να συμμετέχουν στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και στις επιτροπές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο φόρτος είναι υψηλός και βέβαια επειδή ταυτόχρονα και η διάθεση για δουλειά αλλά και για παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη της Χαλκιδικής, ο οποίος μας τίμησε επανειλημμένα με την ψήφο του, είναι αυξημένη. Γι' αυτό σκύβουμε το κεφάλι και προχωράμε χωρίς να σκεφτόμαστε τον κόπο και τον χρόνο. Βέβαια, ασχοληθήκατε ιδιαίτερα έτσι, με το πρωτογενή τομέα και με τα αγροτικά προϊόντα. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια, γιατί πρόσφατα είδαμε την ανακοίνωση την οποία βγήκε σχετικά με τις αποζημιώσεις στα φύλλα, στα μπέλια. Και αν έχουμε κάτι νεότερο για τα βερίκοκα. Ναι. Να ξεκινήσω από τα βερίκοκα, γιατί ήταν πιο πρόσφατες οι ζημιές. Είχαμε δυστυχώς 3 έως 4 κατά περιοχές χαλάζια, χαλαζοπτώσεις επανειλημμένες στις καλλιέργειες βερίκοκου.
στην περιοχή του Αγίου Μάμα, Πορταριά, Σημάντρων και στα γύρω χωριά. Επλήγησαν στην Καρπόδεση και ήδη κάποιες ποικιλίες είχε προχωρήσει η ανάπτυξή τους και στους μικρούς και μεσαίους καρπούς. Επομένως, επειδή το είδαμε και από κοντά, είδαμε το μέγεθος της ζημιάς και μετά από επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ πρόσφατη κιόλας, η εκτίμηση της ζημιάς, άρα και της αναμενόμενης αποζημίωσης, ανέρχεται στο 100% της παραγωγής. Επίσης, χθες είχαμε μία χαλαζόπτωση στην περιοχή του Μεταγκητσίου. Εκεί επλήγησαν αμπέλια. Έχει κινητοποιηθεί ο ΕΛΓΑ και από τις 2 Μαΐου θα πάνε τα συνεργεία του για καταγραφή των ζημιών. Έχουμε βέβαια το φαινόμενο του 2021 με την ακαρπία της ελιάς, όπου παρά τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δεν έχουμε οικονομικό αποτέλεσμα για τη Χαλκιδική. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο μεγάλο ύψος της ενίσχυσης το οποίο ζητούμε. Δεν το ζητούμε γιατί το υπολογίσαμε κατά φαντασία. Πραγματικά ήταν τέτοιο το κόστος της ζημιάς. Μιλάμε για περίπου στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήξαμε στο τέλος να ζητήσουμε τα μισά, γύρω στα 86 εκατομμύρια ευρώ, και μόνο για την επιτραπέζια έλια. Είναι όμως πάρα πολλά τα χρήματα που, ενώ όλοι παραδέχονται ότι υπήρξε ζημιά, προφανώς δεν μπορέσαν να βρουν τον τρόπο και τα εργαλεία χρηματοδότησης, μιας και δεν προβλεπόταν στον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Και είχαμε το ευχάριστο της ανακοίνωσης, της έκδοσης του ΦΕΚ με την ανακοίνωση για την αποζημίωση των επιτραπέζιων σταφυλιών που αφορά την περιοχή του Αγίου Παύλου με 150 ευρώ το στρέμμα. Τουλάχιστον θα καλυφθεί ένα μέρος του κόστους, διότι όπως έχουμε επαναλάβει και άλλες φορές, από την ζημία κέρδος δεν βγαίνει. Βέβαια, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η χαλαζόπτωση είναι ο κύριος λόγος βασικά που προκαλεί τις ζημιές στις παραγωγές αυτές. Η τεχνολογία όμως σήμερα βοηθάει, κυρία Ζωγράφου. Πέρσι είχαμε μια εταιρεία η οποία θελοντικά ήθελε να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει γίνει συζήτηση γι' αυτό? Ναι, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα τρέξανε 2 προγράμματα μέσω του ΕΛΓΑ για την τοποθέτηση διχτυών αντιχαλαζικών. Ακριβώς. Και αντίστοιχων μεμβρανών, οι οποίες προστατεύουν από τη βροχή σε κάποιες καλλιέργειες. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν είχαν απορροφητικότητα, δηλαδή γίνανε 2 επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις του προγράμματος, και εάν εξαιρέσω κάποια αγροκτήματα που έχω δει στην περιοχή του Αγίου Παύλου και γνωρίζω και κάποιους καινούριους καλλιεργητές οι οποίοι ενταχθήκανε, δεν βλέπω ότι έχει κινητοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον των αμπελοκαλλιεργητών. Επομένως, θα πρέπει αυτά τα εργαλεία, διότι μιλάμε για επιδότηση 80%, δεν ήταν λίγη η ενίσχυση. Αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να ίσως δεν υπάρχει ενημέρωση ή υπάρχει και φόβος των καλλιεργητών το να εμπλακεί σε κάποιο τέτοιο είδους χρηματοδότηση. Θα πρέπει να τα αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο. Και κατά ένα δεύτερο μέρος είναι μέσω του ίδιου του οργανισμού του ΕΛΓΑ, όπου θα πρέπει να συμπεριλάβει, και οι προσπάθειές μας γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, να συμπεριλάβει και τη Χαλκιδική σε κάποιες νέες τεχνολογίες όπως προαναφέρατε, που διαλύουν νέφη χαλαζιού με ψεκασμούς και καινούργιες γενικώς τεχνολογίες που θα πρέπει πλέον να εφαρμοστούν και στη Χαλκιδική. Το ευχόμαστε βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι είναι αυτό που λέτε, λίγο το φοβούνται και ναι. Υπάρχουν και μικροί καλλιεργητές οι οποίοι για να μπουν σε τέτοιου είδους δαπάνες φαντάζομαι θα το σκέφτονται, οπότε ναι. Το πιο σωστό είναι να μπει το ίδιο το Υπουργείο προς αυτή την κατεύθυνση. Να μπουν όλα υπό την αιγίδα έτσι του ναι, αυτό και ακριβώς. Του ΕΛΓΑ. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω βέβαια είναι το εξής. Με τι ασχοληθήκατε την επόμενη μέρα? Μπήκαμε κατευθείαν στο αγροτικό κομμάτι, ορμόμενοι από αυτά
αυτά που είπατε. Απάντηση πραγματική, διότι δεν θα πω την επόμενη μέρα. Η πρώτη μέρα ήταν στη Θεσσαλονίκη ο ορισμός, η επόμενη μέρα ήταν στον Πολύγυρο που εκδόθηκε και το ΦΕΚ του ορισμού μου. Λοιπόν, την ίδια μέρα, μιας και βρισκόμασταν στη Μεγάλη Εβδομάδα, το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι θα πρέπει η Χαλκιδική τουλάχιστον να είναι φωτισμένη, καθώς θα έρχονται οι επισκέπτες της για τις διακοπές του Πάσχα. Επομένως, κινητοποιήσαμε τα συνεργεία και της Χαλκιδικής αλλά και της Θεσσαλονίκης που παρακολουθούν το μισό δίκτυο της Χαλκιδικής για τη συντήρηση του φωτισμού στο οδικό δίκτυο, στους κόμβους. Βέβαια, σε δύο μέρες δεν καταφέραμε να έχουμε εκείνες τις πρώτες μέρες το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δεν προλάβαιναν δηλαδή τα συνεργεία. Όμως την επόμενη εβδομάδα, όσα μπορούσαν να διαχειριστούν με μια σχετική ευκολία, γιατί υπάρχουν και κάποια έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και θέλουν το χρόνο τους, γιατί υπάρχει και ανανέωση των είδων, των στήλων που δίνουν φωτισμό. Αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν γίνονται σε μία και δύο μέρες. Αλλά το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Και το δεύτερο ήταν η διαχείριση της, και ο συντονισμός με την πολιτική προστασία. Έχουμε ήδη προγραμματίσει για την επόμενη Παρασκευή το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, που είναι το περιφερειακό όργανο που προεδρεύει η αντιπεριφέρεια, και εκεί καλούνται η πυροσβεστική, η αστυνομία, τα δασαρχεία, οι δήμοι, έπεται των τοπικών συντονιστικών οργάνων που γίνονται στους κατατόπους δήμους, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και σε έναν τουριστικό νομό το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι η ερχόμενη σεζόν, το ερχόμενο καλοκαίρι, να είμαστε προετοιμασμένοι, να έχουμε διαχειριστική ικανότητα, να αντιμετωπίσουμε έκτακτες καταστάσεις, όπως παραδείγματος χάρη μια πυρκαγιά, μια πλημμύρα ή οποιοδήποτε άλλο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Και βέβαια να πούμε ότι θα έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι μετεωρολόγοι μας, οπότε θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε, κυρία Ζωγράφου, είμαστε σε ετοιμότητα σε αυτό το κομμάτι? Εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, διότι υπάρχει και εμπειρία διαχείρισης από όλα τα προηγούμενα έτη. Βέβαια, δεν πρέπει ποτέ να επαναπαυόμαστε και η οποιαδήποτε βελτίωση είναι το ζητούμενο και ο στόχος. Πιστεύω όμως ότι το επίπεδο συνεργασίας και με την πυροσβεστική, που αντίστοιχα έχει τον πρώτο λόγο σε καταστάσεις πυρκαγιάς, και με τα δασαρχεία και με την αστυνομία και τους άλλους φορείς, είναι σε άριστο επίπεδο. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε τις απαιτούμενες εργολαβίες, ενέργειες με το Μητρό, με τους ανθρώπους τους οποίους είναι της πρώτης γραμμής στην περίπτωση που θα χρειαστεί ένα έκτακτο συμβάν, και επίσης να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στις εθελοντικές ομάδες, όπου και αυτές συμβάλλουν τα μέγιστα σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό το βλέπουμε πολύ θετικά όλοι, γιατί βλέπουμε ότι στις τοπικές κοινωνίες συνεργοποιούνται πλέον οι άνθρωποι για να προφυλάξουν το φυσικό περιβάλλον, και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί η ευαισθητοποίηση αυτή λιγοστεύει τον κίνδυνο κατά πολύ, έτσι δεν είναι? Ποια έργα έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή? Ποια είναι τα έργα τα οποία καλείστε να διαχειριστείτε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι σε εξέλιξη στην Χαλκιδική? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε τα τρία κυκλώματα του οδικού δικτύου, που είναι της Βορείου Χαλκιδικής, της Κεντρικής Χαλκιδικής και της Νοτίου Χαλκιδικής. Οι δύο εργολαβίες για τη Βόρεια και για την Κεντρική Χαλκιδική βρίσκονται κοντά στο τέλος τους, των εργασιών τους. Έχουμε βέβαια ακόμα κάποια τμήματα που θα γίνουν στο οδικό δίκτυο. Όταν αναφέρομαι για συντήρηση, στη συντήρηση περιλαμβάνεται ασφαλτοστρώσεις
τμήματων που κρίνονται απαραίτητες, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση στιθέων, καθαρισμός πρανών και κοπή χόρτων, οτιδήποτε δηλαδή διασφαλίζει την ασφάλεια του διερχόμενου πολίτη. Επίσης έχουμε το τρίτο κομμάτι που είναι της Νοτίου Χαλκιδικής. Αυτός ο διαγωνισμός είχε μία εμπλοκή με ενστάσεις ανάμεσα στους αναδόχους και καθυστέρησε, οπότε αυτό ξεκινάει τώρα το τρίτο έργο. Τελειώνει το κομμάτι που είχε προϋπολογιστεί για τον καθαρισμό των ρεμάτων που από το 2018 έχει περάσει στην αρμοδιότητα της περιφέρειας, όμως ήδη βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Το νέο έργο για τον καθαρισμό των ρεμάτων, αυτό όμως θα ξεκινήσει ύψος περίπου 500.000 ευρώ, αυτό όμως θα ξεκινήσει περίπου αρχές Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Θα τελειώσουν οι διαδικασίες. Και βέβαια έχουμε και μία σειρά προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν διμερείς συμφωνίες. Οι Δήμοι συνήθως κάνουν τις μελέτες και η Περιφέρεια χρηματοδοτεί κάποια έργα τα οποία αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν οι Δήμοι. Σύμφωνα βέβαια πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες και τις δικές μας και τα τεχνικά προγράμματα. Παράδειγμα θα σας φέρω, είναι ήδη στο τελικό στάδιο, δηλαδή είναι και συμβασιοποιημένο το έργο της ασφαλτόστρωσης Αρναίας Στανού. Είναι ένα τμήμα οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αριστοτέλη, αλλά εκεί έρχεται και επικουρικά βοηθάει η Περιφέρεια χρηματοδοτώντας το. Αντίστοιχα τέτοια έργα έχουμε και σε εξέλιξη και σε προγενέστερη φάση μελετητική και βέβαια έχουμε και την πρόθεση και κάποιες νέες προτάσεις όριμες οι οποίες μας έχουν κατατεθεί στα πλαίσια, ξαναλέω, των οικονομικών δυνατοτήτων μας να τις προχωρήσουμε. Ποιες είναι αυτές, κύριε Ζωγράφου, οι νέες προτάσεις? Θα αναφέρω μία έτσι ενδεικτικά. Ναι. Ο κόμβος του... Γιατί θα ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί αναλαμβάνοντας ένας νέος άνθρωπος σε μια θέση τέτοια, σίγουρα έχει και προτάσεις τώρα, οι οποίες αυτό αφορούν... δεν είναι πρόταση, ναι. Για να μην έτσι πω κάτι επιπλέον. Αυτό τώρα, παραδείγματος χάρη, είναι πρόταση Δήμου, το οποίο καλούμαστε εμείς να συνδράμουμε. Η χρηματοδότηση του κόμβου του Δημοτικού Σχολείου των Ζερβοφορείων. Παραδείγματος χάρη, είναι όριμο μελετητικά από το Δήμο Πολυγύρου και τώρα έχει έρθει στα χέρια μου το αίτημα χθες, άρα είμαστε στην διαδικασία εξεύρεσης κονδυλίων, αν μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε μέσα στο 23. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα μέσα περίπου το 2023 και ο προϋπολογισμός έχει ήδη κλείσει, ξέρετε, από τέλος του 2022. Μπορούμε λοιπόν μόνο κάποιες τροποποιήσεις να κάνουμε. Επομένως, στο σχεδιασμό μας βλέπουμε με αμεσότητα ό,τι μπορούμε τώρα να υλοποιήσουμε, αλλά βλέπουμε και πιο μακρόπνοα, καθώς τέλος του 2023 θα ετοιμάσουμε τον προϋπολογισμό για το 2024, ό,τι λοιπόν έχουμε ως όραμα ή σε συμφωνία με τους πολίτες, με τους Δήμους ή προγραμματικά έχουμε σκεφτεί, να το εντάξουμε για τα επόμενα έτη. Από ό,τι είδα, κάνατε την επίσκεψή σας σε όλους τους Δημάρχους Χαλκιδικής. Τι ήταν αυτό το οποίο εισπράξατε, κύριε Ζωγράφου, γιατί μιλάμε για τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, είναι και προεκλογική περίοδος παράλληλα και είναι και η περίοδος που ο καθένας θέτει τα δικά του ζητήματα και τις δικές του ανάγκες για το Δήμο του, για την περιοχή του. Τι είναι αυτό το οποίο σας είπα? Πρώτα απ' όλα θεώρησα υποχρέωσή μου να επισκεφθώ όλους τους δημάρχους, όχι τόσο με το ρόλο μου ως αντιπεριφερειάρχης, αλλά επειδή ανέλαβα αυτόν το ρόλο πολύ πιο πρόσφατα από ότι οι ίδιοι είναι εν ενεργεία δήμαρχοι. Ήταν λοιπόν τιμή μου που με δεχθήκανε πολύ θερμά στα δημαρχεία τους, στα δημαρχιακά τους μέγαρα και με τους συνεργάτες τους.
Η σχέση μας είναι άριστη, διότι ο στόχος μας είναι κοινός. Όλοι προσπαθούμε για το βέλτιστο της Χαλκιδικής. Ναι, ο κάθε Δήμος έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα. Οι συζητήσεις μας περισσότερο στραφήκανε στην διαχείριση κάποιων άμεσων τέτοιων παρεμβάσεων, παραδείγματος χάρη με τον καθαρισμό των ρευμάτων που σας είπα ή με κάποιες ήδη ανεξελίξει προγραμματικές συμβάσεις. Υπάρχουν όμως και κάποια έργα που οι ίδιοι οι Δήμοι τα έχουν προχωρήσει μελετητικά σε υψηλό επίπεδο και που προτίθενται να τα υποβάλουν προς χρηματοδότηση στο επόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας ή και σε άλλα εργαλεία χρηματοδοτικά της περιφέρειας. Εκεί λοιπόν ζήτησαν και τη δικιά μου τη στήριξη, την οποία την έχουν και πιστεύω, ξαναλέω, στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε τώρα στα μέσα ενός έτους, να το προωθήσουμε τουλάχιστον, αν όχι για φέτος, για τα επόμενα έτη. Βέβαια, κάτι που στην περιφέρεια ήταν χρόνιο θέμα, ήταν και η υποστελέχωση. Αυτό λύθηκε, κυρία Ζωγράφου. Υπάρχει κάποια εξέλιξη προς τα εκεί, ούτως ώστε να βοηθήσει και το δικό σας έργο και φυσικά και των Δήμων. Γιατί εσείς είστε μια αλυσίδα αυτή τη στιγμή που ένας βοηθάει τον άλλον για να μπορέσει και να λειτουργήσει το σύστημα. Υποφέρουν. Οι περισσότεροι Δήμοι υποφέρουν από το ίδιο πρόβλημα. Δεν σας κρύβω ότι περάσαμε πολύ δύσκολα χρόνια με το θέμα της υποστελέχωσης. Και αναγκαστήκαμε πολλές φορές αντικείμενα τα οποία διαχειριζόμασταν εδώ στη Χαλκιδική να τα στείλουμε προς διαχείριση στη Θεσσαλονίκη. Επιτέλους, μετά από 15 χρόνια, περπάτησε η προκήρυξη προδιετίας που έγινε του Υπουργείου Εσωτερικών και αρχίσαν φέτος και μας έρχονται οι νέοι υπάλληλοι. Στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε 7 καινούριους γεωπόνους. Έχουμε έναν ιχθυολόγο, έναν κτηνίατρο, έναν τοπογράφο για την πολιτική υγιή. Οι περισσότεροι δηλαδή μας έρχονται στην αγροτική ανάπτυξη. Έχουμε επίσης έναν μηχανικό στα τεχνικά έργα, όπου και εκεί η κατάσταση δεν είναι καλή, διότι βλέπουμε μπροστά και τις ερχόμενες συνταξιοδοτήσεις. Δεν είναι αυτό που θέλουμε. Ακόμη έχουμε υποστελέχωση, όμως ήταν μια ανάσα και αρχίσαμε και παίρνουμε και τα αντικείμενά μας ξανά πίσω και ευελπιστούμε ότι θα στηριχθούμε στη συνέχεια και με περισσότερο προσωπικό, διότι οι πολύ μεγάλες και φιλότιμες προσπάθειες των στελεχών μας ήταν αυτές που αυτά τα χρόνια κρατήσαν όρθια την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών μας. Σε αυτό το σημείο όμως, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα.